Πάμε εμείς παρακάτω. Ναι. Πάμε να προχωρήσουμε. Να καλημερίσουμε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Να εξηγήσουμε το εξής. Προσπαθούμε, αν μπορέσουμε, να εξασφαλίσουμε έστω μία φωτογραφία από το δείπνο. Ακόμα δεν υπάρχει τίποτα. Διότι ψαχτόμαστε από το πρωί, δεν υπάρχει τίποτα. Το ξαναλέμε. Το είπαμε και πριν ότι οι δύο ηγέτες Ελλάδας-Τουρκίας δεν αντάλλαξαν ούτε βλέμμα, χειραψία ούτε κατά διάνοια βέβαια. Αντιθέτως, ο Πρωθυπουργός είχε μια θερμή χειραψία και συζήτηση με τον κύριο Μπάιντεν. Εκεί λοιπόν. Δεν συναντήθηκαν ούτε τα βλέμματά τους, όπως λέει το ρεπορτάζ. Θέλω απογοήτευση του κύριου Ερντογάν. Εννοείται, προφανώς. Έξοδος θα γίνει για μία ακόμη φορά. Λοιπόν, πάμε στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Θεοδωρικάκο, να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα, Υπουργέ. Λοιπόν, χθες ήσασταν στον Εύρο, κύριε Υπουργέ, όπου εκεί δεχόμαστε μία απειλή σε μόνιμη βάση, θα έλεγε κανείς. Βεβαίως η Ελλάδα είχε απαντήσει από το 2020 μέχρι και σήμερα. Το είπατε και εσείς χθες ότι ο Εύρος είναι απροσπέλαστος και θα παραμείνει απροσπέλαστος. Ωστόσο, αυτή η απειλή υφίσταται, κύριε Υπουργέ, σε καθημερινό επίπεδο. Έχετε δίκιο. Η αποστολή χθες στον Εύρο ήταν διπλή. Η πρώτη, να δούμε την απόλυτη ετοιμότητα, την επαγρύπνηση, την εγρήγορση και την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου ακρίτας από την ελληνική αστυνομία σε πλήρη συντονισμό με τις ένοπλες δυνάμεις, με το στρατό και ασφαλώς με τους ακρίτες, με τους ευρύτες, τους πολίτες, τους Έλληνες του Εύρου. Μάλιστα, χθες έχει ανέβει επάνω και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, με τον οποίο συναντηθήκαμε. Η ετοιμότητα της ελληνικής πλευράς είναι απόλυτη. Συνεχίζεται η προσπάθεια εργαλειοποίησης των μεταναστών από τους Τούρκους. Έχουμε ροές, κύριε Υπουργέ. Γίνονται προσπάθειες να περάσουν. Χθες περί τους 1.500 επιχείρησαν, φτάνοντας στα σύνορά μας στον Εύρο, να περάσουν. Διαπιστώνουν την ισχυρότατη παρουσία μέτρων αποτροπής από την ελληνική αστυνομία και δεν περνούν. Και γυρίζουν πίσω λοιπόν αυτοί. Το σύστημα ανάσχεσης και επιστρέφουν πίσω. Μάλιστα. Θέλω να είναι ξεκάθαρο ότι οργανωμένο σχέδιο από την πλευρά της Τουρκίας είναι προφανές ότι υπάρχει. Σε πλήστες όσες περιπτώσεις τους φέρνουν οχήματα της τουρκικής στρατοχωροφυλακής. Υπάρχει δεν δηλαδή κόσμος από την άλλη μεριά των συνόρων. Δεν οργάνωτο αυτό. Μας έλεγε ο Μανώλης Κωστίδης ότι μαζεύονται στην Αδριανούπολη. Ισχύει αυτό ή το ξέρουμε? Αυτό που θέλω να διευκρινίσω ότι επί του παρόντος η απειλή αυτή και το σχέδιο αυτό δεν έχει πάρει τη μορφή του Φεβρουαρίου και του Μαρτίου του 2020, αλλά παρακολουθούμε στενά την κατάσταση για να μην επιτρέψουμε να υπάρξει το παραμικρό. Ακριβώς, είμαστε έτοιμοι για το ενδεχόμενο να επιχειρηθεί μια κατάσταση όπως το 20, να επιχειρηθεί μια νέα εισβολή. Είμαστε απολύτως έτοιμοι στον Εύρο να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε είδους απειλή. Και οι γείτονές μας το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Κύριε Υπουργέ, τις προβοκάτσιες πώς θα τις χειριστούμε? Όλες αυτές τις απόπειρες που έχουν γίνει και είναι αρκετές το τελευταίο διάστημα προκειμένου να δημιουργηθεί ζήτημα και σε κάποιες περιπτώσεις από αυτές δημιουργήθηκε και εσωτερικό ζήτημα. Μιλώ για την υπόθεση των 38, την Ισίδα κτλ. Ακόμη η εξωματική αντιπολίτευση επιμένει για την περιβόητη Ισίδα, για το που ήταν ή που δεν ήταν. Πώς θα τα χειριστούμε όλα αυτά? Τις αντιμετωπίζουμε με αποφασιστικότητα, με ψυχραιμία και με εφαρμογή των σχεδίων μας. Θυμάστε όλοι στην συγκεκριμένη περίπτωση που αναφέρατε, ήμασταν πάρα πολύ προσεκτικοί. Ανακοινώσαμε ότι η νησίδα στην οποία αναφέρονταν βρίσκεται εντός τουρκικού εδάφους και συνεπώς δεν θα μπορούσε να επιχειρήσει εκεί η ελληνική πλευρά. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχει το Τριεθνές Σημείο Συνεργασίας των Τριών Αστυνομιών. Αυτό να το ξεκαθαρίσετε, κύριε Υπουργέ. Αυτό που λέτε να το ξεκαθαρίσετε με το σημείο για μία ακόμη φορά, γιατί η αντιπολίτευση επιμένει ότι ήταν σε ελληνικό έδαφος. Μας το είπε ο κύριος Σπύρτζης προχθές εδώ και επιμένουν. Θέλω να καλέσω την αξιωματική αντιπολίτευση, ειδικά αυτές τις στιγμές, να δείξει σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Αυτός που είναι αρμόδιος να πει πού είναι τα σύνορα της χώρας είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες του ελληνικού στρατού, εν προκειμένου η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού. Έχω δείξει από τις 15 Αυγούστου το σχετικό σημείωμα της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού. Γιατί προφανώς αυτό ούτε εμπιστευτικό είναι ούτε απόρριτο, γιατί αφορά τα σύνορα της χώρας και ο ελληνικός λαός και το σύνολο όλων μας πρέπει να γνωρίζουμε που είναι τα σύνορα. Τα σύνορά μας λοιπόν εκεί που βρίσκονται δεν περιλαμβάνουν μέσα τη συγκεκριμένη νησίδα. Η νησίδα ήταν στην τουρκική επικράτεια. Γι' αυτό θέλω να ζητήσω από το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων περισσότερη σύνεση
περισσότερη υπευθυνότητα και σοβαρότητα. Θεωρώ ότι όλοι οι Έλληνες ενωμένοι αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις και τις απειλές από την πλευρά της Τουρκίας. Και θεωρώ επίσης ότι και όλοι οι Έλληνες αναμένουμε την ισχυρή απάντηση του Πρωθυπουργού από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, από εκεί που ο κύριος Ερντογάν θα πάρει την απάντηση που του πρέπει. Θέλω επίσης να υπογραμμίσω ότι υπήρξε και δεύτερη αποστολή χθες στον Εύρο. Ήταν η συνάντησή μου με τον ομόλογο Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Εσωτερικών της Βουλγαρίας. Με τη Βουλγαρία, ξέρετε, τις σχέσεις μας είναι εξαιρετικά φιλικές. Τις επόμενες μέρες θα την επισκεφτεί ο Πρωθυπουργός. Έχει αρχίσει η ροή φυσικού αερίου από την Θράκη, από την ελληνική πλευρά προς τη Βουλγαρία. Από κοινού δίνουμε την μάχη της αντιμετώπισης ενεργειακής κρίσης. Αυτό που χθες συμφωνήσαμε είναι ότι Ελλάδα και Βουλγαρία ενώνουμε, συντονίζουμε και ενισχύουμε τις προσπάθειές μας για να ανταποκριθούμε στην κοινή πρόκληση. Γιατί η εργαλειοποίηση των μεταναστών είναι μια πρόκληση που δεν αφορά μόνο την Ελλάδα απέναντι στην Τουρκία. Αφορά ολόκληρη την Ευρώπη, αφορά και τη Βουλγαρία. Αυτό έχει τεράστια επιχειρησιακή αξία και πιστεύω ότι οι άνθρωποι μας παρακολουθούν, το καταλαβαίνουν. Κύριε Υπουργέ, δεν έχει νόημα, δεν έχει νόημα να περνούν οι παράνομοι μετανάστες. Ένα λεπτό, αν θέλετε, κύριε Γονόμου. Δεν έχει νόημα να περνούν οι παράνομοι μετανάστες από τα τουρκικά στα βουλγαρικά σύνορα και από εκεί να έρχονται στην Ελλάδα. Ή το αντίστροφο, να περνούν από την Ελλάδα και να πηγαίνουν στη Βουλγαρία. Γι' αυτό Ελλάδα και Βουλγαρία έχουμε συναποφασίσει ότι οικοδομούμε ένα μέτωπο απέναντι σε αυτή την υπόθεση. Κύριε Υπουργέ, θα εμείς θέλαμε το κάνουμε να απαντήσετε. Αποτελεσματικά. Πρέπει να σας πω αμέσως. Ναι. Πρέπει να σας πω ότι ο Βούλγαρος ομολογός μου έχει εντυπωσιαστεί πάρα πολύ από τον φράχτη και στις συζητήσεις που είχαμε μου αποκάλυψε και συμφωνήσαμε ασφαλώς αυτό και το βλέπουμε και εμείς θετικά ότι η Βουλγαρία εξετάζει και εκείνη πολύ σημαντικά και θετικά την αναβάθμιση και του δικού της φράχτη, ο οποίος είναι μικρότερος και υποτυπώδης σε σχέση με αυτό που έχει κατασκευάσει στην ελληνική πλευρά 37 χιλιόμετρα. Εμείς, ό,τι αφορά τη δική μας πλευρά, είμαστε αποφασισμένοι, επιταχύνουμε τις διαδικασίες και τις επόμενες ημέρες θα γίνουν ολοκληρωμένες ανακοινώσεις για την πορεία κατασκευής του φράχτη στη δική μας πλευρά. Να πείτε, κύριε Υπουργέ, και μία απάντηση σε αυτά που ισχυρίστηκε ο Τούρκος Πρόεδρος από το βήμα του ΟΗΕ. Έδειξε φωτογραφίες με νεκρά παιδιά, κατηγόρησε τη χώρα μας ότι κάνει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Τι απαντάτε εσείς σε αυτό? Επαναλαμβάνω καταρχήν ότι απάντηση ολοκληρωμένη και ισχυρή θα δώσει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ωστόσο, επειδή στον Εύρο αντιμετωπίζουμε κάθε ημέρα ως ελληνική αστυνομία και Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αυτές τις προκλήσεις, η απάντηση, κύριε Οικονόμου, είναι ότι ο Εύρος δεν είναι απλά ένα γεωγραφικό σύνορο. Είναι το σύνορο ανάμεσα σε αυτούς που τηρούν το διεθνές δίκαιο και σέβονται την ανθρώπινη ζωή και το έχουν αποδείξει, και σε εκείνους από την άλλη πλευρά οι οποίοι συστηματικά παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και εργαλειοποιούν δυστυχισμένους ανθρώπους. Όλος ο κόσμος ξέρει ποιος είναι με την πλευρά του δικαίου και ποιος σέβεται τις αξίες του ανθρωπισμού, τις αξίες της ανθρώπινης ζωής. Έχει αποδειχθεί χιλιάδες φορές και στον Εύρο και στο Αιγαίο. Γιατί υπάρχουν ελληνικές πλευρές που επιμένουν στα περί του αντιθέτου? Γιατί υπάρχουν ελληνικές φωνές που επιμένουν στο ότι υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίες πρέπει να διερευνηθούν, διότι η Ελλάδα φαίνεται να είναι υπόλογη ακόμη και για εγκλήματα? Κύριε Παυλόπουλε, όλα έχουν απαντηθεί πάρα πολύ συγκεκριμένα. Γι' αυτό κάλεσα τις πολιτικές δυνάμεις και ιδιαίτερα το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να είναι πολύ πιο προσεκτικό. Τον Αύγουστο μας κατηγορούσαν ότι ευθυνόμαστε γιατί εκχωρούμε γη στην Τουρκία και ότι ευθυνόμαστε για δολοφονία ενός παιδιού. Απεδείχθηκε ότι καμία εκχώρηση δεν υπάρχει, γιατί η νησίδα υπήρχε στην πλευρά της Τουρκίας. Και είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν υπήρξε και παιδί, και πάντως δεν υπήρξε απώλεια του παιδιού μέσα στην ελληνική επικράτεια σε καμία περίπτωση. Μάλιστα. Επομένως, επαναλαμβάνω ότι όλοι θα πρέπει να έχουν τη δική τους ευθύνη και να φέρονται με προσοχή, γιατί οι Έλληνες μόνο ενωμένοι οφείλουμε και πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που δημιουργεί η τουρκική πλευρά. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ.